Στους περισσότερους από εμάς είναι πρακτικά αδύνατο να φανταστούμε το πώς θα ήταν να ζούσαμε με ένα δίδυμο αδερφό ή αδερφή. Είναι περίεργο το να σκεφτείς πως υπάρχει ένας άλλος άνθρωπος με τον οποίο είστε 100% ίδιοι. Υπάρχουν θεωρίες πως αυτοί οι άνθρωποι μοιράζονται περισσότερα πράγματα εκτός από την εμφάνισή τους. Παρόλο που τα περισσότερα μοιάζουν με θεωρίες συνωμοσίας, έχουν συμβεί αρκετά παράξενα πράγματα που έχουν να κάνουν με δίδυμους. Όπως και να έχει, σήμερα θα δούμε 4 εφιαλτικές ιστορίες με δίδυμα αδέρφια. Πάρτε θέση και ετοιμαστείτε για το ταξίδι σας στο άγνωστο. Η ιστορία της Jennifer και June Gibbons είναι τόσο ανατριχιαστική που αρχικά δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε πως κάτι τέτοιο είναι 100% αληθινό γεγονός. Γεννημένες το 1963 στην Ουάλια, τα δύο κορίτσια επικοινωνούσαν μονάχα μεταξύ τους και με κανέναν άλλον. Στα νεαρά τους χρόνια μπορούσαν να μιλάνε σε μερικούς ανθρώπους και μέχρι που άρχισαν το σχολείο όλα πήγαιναν μια χαρά. Ωστόσο, αφού ήταν τα μοναδικά έγχρωμα παιδιά στο σχολείο, έπεφταν συνεχώς θύματα bullying και έτσι άρχισαν να κλείνουν στους εαυτούς τους και να μιλάνε μόνο μεταξύ τους τη δικιά τους γλώσσα και το φανταστικό κόσμο που είχαν εφεύρει. Όσο τον καιρό που έγιναν 14, επικοινωνούσαν μόνο στη δικιά τους γλώσσα και αρνιόντουσαν να βοηθήσουν τους γιατρούς που έψαχναν να βρουν μια λύση. Οι προσπάθειες να τις χωρίσουν αποδείχθηκαν αποτυχημένες, η καθεμία στάλκηκε σε διαφορετικό οικοτροφείο, όπου και οι δύο έγιναν αμέσως κατατονικές. Τελικά ξαναέσμιξαν και οι δίδυμες άρχισαν να γράφουν. Η συγγραφική τους καριέρα κινούνταν γύρω από αλόκοτα θέματα για περίεργους εγκληματίες και μεταμοσχεύσεις καρδιάς ζώων. Τα πράγματα έγιναν πάλι λίγο επικίνδυνα ωστόσο και άρχισαν να διαπράττουν μικρά εγκλήματα, όπως εμπρησμούς. Εξαιτίας αυτών τις έκλεισαν σε ψυχιατρίο. Οι δυο τους πήραν το όνομα των ιδιοφυών δίδυμων εξαιτίας των τεστ που είχαν κάνει εκεί. Δυστυχώς η ιστορία τους δεν έχει καλό τέλος. Η Τζένιφερ πέθανε ξαφνικά από φλεγμονή στην καρδιά. Από ό,τι φαίνεται, είχαν αποφασίσει πως η Τζένιφερ έπρεπε να πεθάνει έτσι ώστε η Τζουν να ζήσει μια φυσιολογική ζωή. Αυτή η ιδέα τους είχε γίνει αιμονή μέχρι και εκείνη τη μέρα και ένας θεός ξέρει πως κατάφεραν να το πετύχουν. Πράγματι, η Τζουν έζησε μια φυσιολογική ζωή μετά από αυτό. Εάν αυτή η ιστορία σας φαίνεται περίεργη, περιμένετε να δείτε και τις επόμενες. Ένα μικρό fun fact πριν συνεχίσουμε. Ένα γυμνάσιο στο Lincolnshire στην Αγγλία έχει σπάσει το ρεκόρ στο ότι έχει 20 ζευγάρια από δίδυμους που κάνουν μαθήματα εκεί. Το σχολείο έσπασε το προηγούμενο ρεκόρ για μόλις 12 ζευγάρια. Το πιο απίστευτο είναι πως το σχολείο δέχτηκε 6 νέα ζευγάρια τον περασμένο Σεπτέμβρη. Μιας και το σχολείο έχει τις δικές του μπλε στολές που όλοι οι μαθητές πρέπει να φοράνε, έχει αποδειχθεί αρκετά δύσκολο για τους καθηγητές να ξεχωρίσουν το ποιος είναι ποιος. Όπως ήδη είπαμε, οι δίδυμοι μπορεί να είναι λίγο ανατριχιαστικοί, μα ξέρουμε γιατί μοιάζουν τόσο στην εμφάνιση. Δεν μοιράζονται μόνο το DNA τους και συνήθως μεγαλώνουν γύρω από τους ίδιους ανθρώπους, παίζοντας με τα ίδια παιχνίδια και κάνοντας τις ίδιες δραστηριότητες. Το πιθανότερο είναι πως βλέπουν τα ίδια καρτούν και δέχονται παρόμοια δώρα στα γενέθλιά τους. Ωστόσο, όταν δεν έχουν ζήσει τις ίδιες ζωές και καταλήγουν να γίνουν το ίδιο άτομο, καταντάει ανατριχιαστικό το όλο θέμα. Πάρτε για παράδειγμα τον πολίτη του Οχάιο, James Edward Lewis, ο οποίος παντρεύτηκε μια γυναίκα ονόματι Linda, πατυχώρησε και παντρεύτηκε μια άλλη γυναίκα που λεγόταν Betty, με την οποία έκανε ένα γιο, που ονόμασε James Allan. Ο Lewis είχε υιοθετηθεί σαν παιδί και όταν έφτασε στα 40 έψαξε και βρήκε τον δίδυμο αδερφό του για πρώτη φορά στη ζωή του. Τον έλεγαν James Arthur Springer και είχε παντρευτεί μια γυναίκα με το όνομα Linda, πατυχώρησε και παντρεύτηκε μια γυναίκα με το όνομα Betty. Μαζί της έκανε ένα γιο που τον ονόμασε James Allan. Είναι απίστευτο το να σκεφτεί κανείς πως είναι δυνατόν μια τέτοια σύμπτωση να συνέβη. Σε κάνει να αναρωτιέσαι αν υπάρχει κάτι παραπάνω στα δίδυμα αδέρφια από όσα φαίνονται, κάτι άλλο εκτός από την εμφάνισή τους που να τους συνδέει. Τι πιστεύετε? Σας ευχαριστούμε που είδατε το βίντεό μας. Μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε στα social media, Facebook και Instagram και να μας πείτε τι άλλο θα θέλετε να δείτε από εμάς. Από τους Gloomy Gentlemen, έχετε μια υπέροχη μέρα.